Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στις ιατρικές συναντήσεις. Καλησπέρα σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, το απόψινό βράδυ, χωρίς πολλά λόγια, ο Κωνσταντίνος Τέμπος στις ιατρικές συναντήσεις. Λοιπόν, φαντάζομαι το γνωρίζετε, τα τηλέφωνά σας, τα ένα στα δύο μιλάνε για Τέμπο. Οι ιατρικές συναντήσεις αυτή την πενταετία σχεδόν, τα πάνω από 20.000 τηλέφωνα, σχεδόν τα 2.000 είναι για να μιλήσουν με τον Κωνσταντίνο Τέμπο. Λοιπόν, ο ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών, ο ιατρικός συγγραφέας, ο άνθρωπος που έχει διατελέσει πάνω από 10 χρόνια διευθυντής της ρευματολογικής του νοσοκομείου ΚΑΤ, είναι εδώ αυτό το βράδυ. Κύριε Τέμπο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, φαντάζομαι το γνωρίζετε ότι σας αγαπάει πολύ ο κόσμος, έτσι. Το έχω καταλάβει από τα πολλά. Έχω εξηγήσει στον κόσμο ότι εντάξει, βγάζω τον κύριο Τέμπο, τον προσκαλώ εδώ στις εκπομπές να έρθει, αλλά δεν μπορεί να γίνεται και κάθε εβδομάδα αυτό, έτσι. Καταλαβαίνω. Ό,τι θέλετε, τα λέει ωραία ενδεχομένως, μιλάει έτσι για τα... και για τα βότανα που χρησιμοποιεί, πέρα από την παραδοσιακή ιατρική που εφαρμόζει. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι και άλλοι γιατροί που πρέπει να βγάλουμε και άλλων ειδικοτήτων, έτσι, να μιλήσουμε εδώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Τέμπο? Σωστά, σωστά έτσι είναι. Λοιπόν, εξάλλου, πού κουνοπολώ το F. Και το πολύ πολύ δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τι να πούμε. Ρωτάει ο κόσμος για την οστεοαρθρίτιδα. Έτσι, οστεοαρθρίτιδα, να πούμε για την οστεοαρθρίτιδα. Για τα βότανα στην οστεοαρθρίτιδα, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα το κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, πείτε μας τι είναι οστεοαρθρίτιδα, για μία ακόμη φορά. Τι μπορεί να προκαλέσει εκεί στους χόνδρους της αρθρώσης. Αυτά, πείτε μας, για να δούμε και ενδεχομένως πώς μπορούμε να την αντιληφθούμε, αν μπορούμε να την αντιληφθούμε στις αρχές της. Θα τολμήσω να κάνω μια παρομοίωση. Πείτε μας. Του κοροναϊού με την οστεοαρθρίτιδα. Ναι. Γιατί έχουν μεγάλες ομοιότητες. Δηλαδή, η οστεοαρθρίτιδα αφορά 1 στους 4 ανθρώπους. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν οστεοαρθρίτιδα. Δηλαδή, εκφύλιση, καταστροφή του χόνδρου των αρθρώσεων. Μετά, όπως ο κοροναϊός, όλο αυτό γίνεται αθόρυβα. Δεν το καταλαβαίνεις, δεν έχεις ιδέα. Μέχρι να αρχίσει να δίνει συμπτώματα η οστεοαρθρίτιδα, είναι ήδη αργά. Τρίτον, είναι αίτιο σοβαρής αναπηρίας, ακόμα και θανάτων. Για παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος που έχει οστεοαρθρίτιδα, εάν πέσει κάτω, που είναι συχνές οι πτώσεις στους ηλικιωμένους, θα πάθει κάποιο κάταγμα. Το κάταγμα στους ηλικιωμένους είναι σοβαρή ιστορία. Μπορεί να έχει κακή κατάληξη. Γι' αυτό το παρομοιάζω με τον κοροναϊό. Από πλευράς σοβαρότητας και βαρύτητας. Ποιο είναι το κακό? Ότι ο μέσος άνθρωπος, ιδιαίτερα ο μέσος Έλληνας, δεν έχει καταλάβει, δεν έχει συνειδητοποιήσει τι θα πει οστεοαρθρίτιδα. Και πάει στο γιατρό, στο ρευματολόγο, στον ορθοπαιδικό, όταν πια η οστεοαρθρίτιδα έχει προχωρήσει και έχει δώσει συμπτώματα. Ένας άνθρωπος, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε οστεοαρθρίτιδα? Πρώτα απ' όλα, η οστεοαρθρίτιδα, επειδή αρχίζει και αποδιοργανώνεται η άρθρωση, κάνει κρυγμό. Εάν έχεις ένας άνθρωπος 60 χρονών, ακόμα και 35 χρονών, έχει κρυγμό, τρίξιμο δηλαδή, στο γόνατο την ώρα που περπατάει ή την ώρα που ανεβαίνει τη σκάλα, 99% έχει οστεοαρθρίτιδα. Ένα άλλο σύμπτωμα που προειδοποιεί τον άνθρωπο, τον άρρωστο, είναι ο πόνος. Αρχίζει και πονάει. Μετά, όσο προχωράει η διαδικασία, δεν κλείνει καλά το γόνατο. Ο άνθρωπος αρχίζει λοιπόν να υποφέρει στο περπάτημα, στη σκάλα, ακόμα και στον ύπνο, όταν κοιμάται. Αλλά όπως είπαμε, είμαστε αμελείς. Θα μου πεις πώς μπορώ να το προλάβω? Είναι λίγο δύσκολο να το προλάβει κανείς. Όταν όμως έχει παράγοντες κινδύνου, δηλαδή παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας. Τα περίσσια, τα περισσευούμενα κιλά μας, όταν φορτίζουμε τα γόνατα, τα οποία είναι κατασκευασμένα να δέχονται συγκεκριμένο βάρος, κάποια στιγμή θα πάθουν οστεοαρθρίτιδα. Επομένως, οι παχυσαρκοί πρέπει να το έχουν υπόψη τους, να επισκέπτονται το γιατρό, να κοιτούν,
να βλέπουν πώς λειτουργούν οι αρθρώσεις. Ένα άλλο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό που το έχω δει στην καθημέρα πράξη. Όποιος έχει οστεοαρθρίτιδα των χεριών, η οστεοαρθρίτιδα εντοπίζεται σε όλες τις αρθρώσεις. Έχουμε 300 αρθρώσεις στο σκελετό μας, οι περισσότερες προσβάλλονται από οστεοαρθρίτιδα. Όταν λοιπόν έχει κάποια αγρομπαλάκια που εμφανίζονται στα χέρια, τα οποία τα λέμε Heberden, έχουμε δώσει μια ονομασία. Ναι. Τα αγρομπαλάκια αυτά σημαίνει ότι έχουμε οστεοαρθρίτιδα σε όλο μας το σκελετό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό εντυπωσιακό, ότι κάθε άρθρωση που προσβάλλεται από οστεοαρθρίτιδα έχει τη δική της συμπεριφορά από πλευρά συμπτωμάτων. Δηλαδή, το ισχύο ειδικά μπορεί να χαλάσει, να φτάσει σε σημείο ολικής αρθροπλαστικής, χωρίς ο άνθρωπος που το έχει να έχει καταλάβει τίποτα. Γιατί όμως διαφεύγει από την προσοχή και του ανθρώπου αλλά και του γιατρού? Διότι οι περισσότεροι συνάδελφοί μου, ξέρω εκ πείρας, εντοπίζουν την εξέταση στην άρθρωση που πάσχει. Δηλαδή, αν πας με ένα πόνο στο γόνατο, θα δει το γόνατο. Δεν κοιτάει και παραπάνω να δει τι γίνεται. Επειδή όμως εγώ ξέρω αυτή την ιστορία, όποιος έρχεται εδώ με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, έχει κατά 60% ποσοστό και του ισχύου, το οποίο είναι ασυμπτωματικό, δεν δίνει συμπτώματα. Μπορεί δηλαδή να χαλάσει το ισχύο σου, να φτάσεις σε ολική αρθροπλαστική χωρίς να έχεις πάρει ειδήσει. Ένα άλλο εκπληκτικό γεγονός είναι η σπονδυλική στήλη, η οστεοαρθρίτιδα. Η σπονδυλαρθρίτιδα που λέει ο κόσμος, στην ουσία είναι αρθρωτικά. Mm. Είναι οστεοαρθρίτιδα. Εάν πάρεις έναν άνθρωπο, 70 χρονών και νεότερο ακόμα, και το κάνεις μια ακτινογραφία στη σπονδυλική στήλη, θα δεις μια σπονδυλική στήλη διαλυμένη, με δισκοπάθεια, με κύλες δηλαδή, με οστεοπόρωση, με οστεόφυτα, τα οποία δεν έχει πάρει είδηση ότι τα έχει μέσα του. Mm. Και πολλοί με ρωτούν, λέει, γιατρέ, λέει, πώς το πάθε αυτό, λέει. Λέω, υπάρχει μια ιδιαίτερη αδυναμία της οστεοαρθρίτιδας να χαλάει τη σπονδυλική στήλη χωρίς να δίνει συμπτώματα. Άλλος παράγοντας κινδύνου, κληρονομικότητα. Όταν έχουν οι γονείς σου, κυρίως οι γυναίκες παθαίνουν οστεοαρθρίτιδα. Όταν έχεις τη μητέρα σου και έχει κάνει ολική αρθροπλαστική ισχύω, ας πούμε, ψάξε και εσύ μήπως έχεις οστεοαρθρίτιδα. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες κινδύνου. Όσοι καταπονούν τις αρθρώσεις, όσοι κάνουν βαρύ αθλητισμό, το πληρώνουν ακριβά στο μέλλον. Διότι χαλάνε τις αρθρώσεις, καταστρέφουν το χόντρο. Επίσης, οι αγρότες, ναι, οι πλακάδες, όσοι γονατίζουν, δηλαδή έχουμε παράγοντες κινδύνου. Υπάρχει τρόπος να το προλάβουμε. Και μετά τέλος και η διατροφή. Υπάρχουν ορισμένες τροφές και ορισμένα βότανα τα οποία επιβραδύνουν την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας. Τι είχαμε πει τι είναι η οστεοαρθρίτιδα? Να το εξηγήσω λιγάκι, να το πούμε λιγάκι ακόμα. Ας πούμε ότι αυτό εδώ είναι ο χόνδρος. Ας πούμε ότι έχουμε εδώ δύο αρθρώσεις. Το ισχύο και το μοιραίο και την γνήμη. Ανάμεσα εδώ ο κατασκευαστής μας έχει επαλείψει τις άκρες των αρθρώσεων με ένα μαλακότερο ιστό από ό,τι το κόκαλο που λέγεται χόνδρος. Ένα μαξιλαράκι να φανταστούμε. Αυτό που έχετε κάνει τώρα εδώ. Μπράβο. Ωραία. Όταν σηκωνόμαστε όρθιοι, μαξιλάρι έχετε εκεί. Όταν σηκωνόμαστε όρθιοι, συμπιέζεται. Στενεύει. Ναι. Αυτό στενεύει, μικραίνει, μεγαλώνει, κάποια στιγμή καταστρέφεται. Ο δημιουργός μας δεν έχει φροντίσει ο χόνδρος να αναπλάθεται, να ξαναγίνεται, να ανακατασκευάζεται από την αρχή μόνος του. Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στην κατασκευή μας. Διότι δεν έχει αγγεία και δεν έχει νεύρα. Ό,τι δεν έχει αγγείο και δεν έχει νεύρο δεν αναπλάθεται. Ναι. Άρα είναι ένα κατασκευαστικό μειονέκτημα που δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Επομένως, οστεοαρθρίτιδα είναι σοβαρή πάθηση και πολλές φορές είναι και ακριβή, διότι δεν υπάρχει φάρμακο, τα έχουμε πει και άλλες φορές, δεν υπάρχει χημικό φάρμακο που να θεραπεύει την οστεοαρθρίτιδα. Ό,τι κυκλοφορεί στο εμπόριο και ό,τι υπάρχει στην αγορά είναι για τον πόνο, παυσίπονο και για τη φλεγμονή. Ναι. Ένα άλλο που δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος, ότι είναι ρευματικό νόσημα η οστεοαρθρίτιδα. Δεν ανήκει στους ορθοπαιδικούς, στους ρευματολόγους.
Γιατί μέσα έχουν βρει οι ερευνητές, μέσα στις αρθρώσεις τις οστεοαρθρητικές, έχουν βρει μόρια, έχουν βρει στοιχεία φλεγμονής, έχουν βγει TNF-α, έτσι λέγονται, κυταροκίνες, ουσίες οι οποίες καταστρέφουν το χόνδρο. Άρα είναι ρευματικό νόσημα. Διαφέρει όμως από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και τα άλλα νοσήματα ότι δεν έχει τόσο έντονη φλεγμονή και δεν έχει σχέση με αυτοανοσία, με το ανοσοποιητικό. Δεν είναι αυτοάνοσο νόσημα, διότι δεν βρίσκουμε αντισώματα. Λοιπόν, ερωτήσεις. Πρώτον, με βάση αυτά που μου είπατε, δεν βλέπω να υπάρχει πρόληψη. Σίγουρα. Πρέπει να ξέρεις, να ξέρεις ότι οι γονείς σου έχουν οστεοαρθρίτιδα για να υποψιαστείς ότι μπορεί να έχεις και εσύ. Και όπως είπαμε, αν είσαι παχύσαρκος, πρέπει να κοιτάς τις αρθρώσεις σου. Είναι το, δηλαδή, αυτό που βλέπω είναι το φαινόμενο αυτό που βλέπω ανθρώπους να έρχονται εδώ σε τελευταίο στάδιο έτοιμοι να χειρουργηθούν, ενώ μπορούσαν να το έχουν προλάβει. Είναι αμαρτία. Είναι στεναχωριά, με ειλικρινά. Σιγά σιγά να πάρουμε τη σειρά, κύριε Τέμπο. Σιγά, γιατί ξεκινήσατε πάλι καταιγιστικά. Λοιπόν, καταρχήν, η οστεοαρθρίτιδα από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει? Από 35 χρονών. Υπάρχουν και κληρονομικές μορφές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, μπορεί και νωρίτερα? Όπως είπαμε αυτή, στα δάχτυλα των χεριών. Ναι. Η οποία μπερδεύεται και με ρευματικά νοσήματα. Λοιπόν, ναι. Άκου ένα σημείο, σε αυτό ένα τραγικό φαινόμενο. Η οστεοαρθρίτιδα των χεριών μοιάζει με την ψωριασική αρθρίτιδα και με τη ρευματοειδή. Ναι. Οι μη ρευματολόγοι και όσοι ασχολούνται με τα μυοσκελετικά γενικά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την οστεοαρθρίτιδα των χεριών από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και την ψωριασική αρθρίτιδα, διότι κάθε ένα από αυτά, περίπου και τα τρία μαζί αυτά νοσήματα, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Mm. Δηλαδή, πρίζονται οι αρθρώσεις, πονούν, παραμορφώνονται. Έτσι γίνονται φοβερά διαγνωστικά λάθη και βλέπω ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα να θεωρούνται ότι έχουν οστεοαρθρίτιδα και το αντίστροφο. Mm. Δηλαδή, άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα των χεριών να δέχονται θεραπεία για ρευματικά νοσήματα και μάλιστα με βιολογικούς παράγοντες, που είναι η τελευταία σχεδόν λέξη της, ναι, στην ιατρική. Ωραία. Ναι, αλλά οι βιολογικοί παράγοντες όμως έχουν ορισμένες παρενέργειες, θέλουν μεγάλη προσοχή και πρέπει και στρέφονται στα αυτοάνοσα νοσήματα. Όχι στην οστεοαρθρίτιδα. Ναι. Όχι πονάει εδώ ότι βγάζει μάτι. Εκεί έχει γίνει. Υπάρχει ένα τραγικό λάθος διαγνωστικό και κατά συνέπεια και θεραπευτικό. Εάν λοιπόν η μητέρα σου έχει οστεοαρθρίτιδα χεριών, θα πάθεις και εσύ σε ένα μεγάλο ποσοστό. Κάποιο γονίδιο μεταφέρει αυτή την κατάσταση, το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμα. Όταν ρωτήσω εγώ μια κοπέλα εδώ, 35 χρόνων, με Χέμπερντεν, αυτά που είπαμε τα οζύδια, και της πω, έχει και η μητέρα στο ΙΕ, θα σου πει 90% ναι. Υπάρχει λοιπόν κληρονομικότητα. Εντάξει, την κληρονομικότητα δεν μπορεί να την παλέψει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ακόμα. Πρέπει να μπει στο γονίδιο το υποτιθέμενο και να το διορθώσει. Ναι. Λοιπόν, ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πάμε λίγο στην πρόληψη σε πολλοί κόσμο. Είπατε, ανακεφαλαιώνουμε, από τα 35 μπορεί να εμφανιστεί. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αν υπάρχει κληρονομικότητα, οκ, okay, να το δεχτώ. Ναι. Αν δεν υπάρχει κληρονομικότητα, κύριε Τέμπο. Εντάξει, ναι. Ας πάμε σε αυτή τη φάση. Εγώ δεν μπορώ να, πώς το λένε, όχι να παγώσω το χρόνο και να μην με βρει. Να το καθυστερήσουμε, ας πούμε. Να το καθυστερήσουμε έως να μην με αγγίξει και καθόλου, ενδεχομένως. Με συγχωρείτε, αν περπατάω συχνά, ναι, αν κάνω μια ζωή, έτσι, χωρίς το κάπνισμα, παίζει ρόλο? Σίγουρα παίζει, παίζει ρόλο. Ωραία. Δεν καπνίζω, πες. Δεν πίνω. Έτσι. Είσαι στα κιλά σου που πρέπει να είσαι. Είμαι στα κιλά που πρέπει να είμαι. Όλα αυτά. Δεν κάνεις βαρύ αθλητισμό. Ωραία. Όλα αυτά, γιατί να μου φέρουν, αν τα κάνω, αν τα πραγματοποιώ, να μου φέρουν την οστεοαρθρίτιδα? Φταίει ο χρόνος, η φθορά του χόνδρου ενδεχομένως, των αρθρώσεων, λόγω υπάρχει των κινήσεων που κάνουμε? Τι ακριβώς? Γιατί δεν υπάρχει πρόληψη? Υπήρχε η άποψη πριν από λίγα χρόνια, ναι, ότι τα αρθρητικά είναι νόσος, είναι πάθηση της μεγάλης ηλικίας. Ναι. Και όταν είχες ένα πόνο στο γόνατο, ένας άνθρωπος 75 χρονών, του λέγαν όλοι
Δεν είναι τίποτα, αρθρωτικά είναι. Ναι. Αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχει κάποια αιτία η οποία δεν έχει βρεθεί. Ναι. Παρατηρείται η οστεοαρθρίτιδα επίσης στις μετέμινοπαυσιακές γυναίκες. Ναι. Άρα έχει σχέση με τις ορμόνες. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Η αιτία είναι άγνωστη. Γιατί, αλλά συνήθως βέβαια η οστεοαρθρίτιδα προτιμά τις μεγάλες ηλικίες. Τους ηλικιωμένους προτιμά. Παρά τους νεότερους. Οπωσδήποτε όλα παίζουν ρόλο. Ναι, για να φτάσεις όμως στην ηλικία να σε βρει, φαντάζομαι, τον 70, τον 65 πλάς και παραπάνω, που στη σημερινή εποχή είναι και νέες ηλικίες αυτές, έτσι, δεν είσαι μεγάλος πλέον, ναι, 65 ναι. και 70 χρονών. Σωστό. Εντάξει, λοιπόν, κάτι έχει φταίξει, κάτι ενδεχομένως δεν έχουμε κάνει καλά εμείς και έχουμε επιβαρύνει τις αρθρώσεις μας. Όλα παίζουν ρόλο, όλα. Ο τρόπος της ζωής, το υπερβολικό βάρος, το διαιτολόγιο, το κακό διαιτολόγιο. Υπάρχουν τροφές που επιδεινώνουν την οστεοαρθρίτιδα. Όχι την δημιουργούν, δεν έχει αποδειχθεί αυτό. Επίσης, ορμονικοί παράγοντες. Ένα λεπτό. Λέτε τροφές. Πείτε μας ενδεικτικά, βοηθήστε μας, ποιες τροφές επιβαρύνουν ή δημιουργούν πρόβλημα ή φέρνουν πιο κοντά την οστεοαρθρίτιδα. Κοίταξε, το θέμα είναι τεράστιο. Έχω γράψει και ένα σχετικό βιβλίο. Αφήστε το τεράστιο θέμα. Ποιες είναι, έχετε γράψει, η αρθρογραφία σας είναι τεράστια. Έτσι, τα βιβλία που έχετε γράψει. Η υγιεινή διατροφή σημαίνει. Πάμε. Ή βραστά ή στον όλα. Τι. Τα τρόφιμά σου. Ναι. Πρέπει να τα κάνεις ή βραστά ή στον ατμό. Όχι ψητά. Ωραία. Τα ψητά απάνω έχουν μια κρούστα. Πιάνουν αυτή τη μια μαύρη κρούστα. Η οποία είναι λιπαρά. Λιπαρά οξέα. Και αυτά αυξάνουν τα λιπίδια μέσα μας. Αρχίζουν και χαλάνε και τα αγγεία. Δεύτερον, φρέσκα φρούτα, λαχανικά, άφθονα, ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, δηλαδή ψάρι, σολομός, παχιά ψάρια, σκουμπρί, τόνος, σαρδέλα, φτωχική σαρδέλα, την οποία πετάγαμε κάποτε στις γάτες, είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα για το σκελετό μας και για τη γενικότερη υγεία μας. Ναι. Επίσης, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ωμέγα 3 λιπαρών οξέων με ωμέγα 6 λιπαρών οξέων. Η φυσιολογική αναλογία είναι 1:1. Έχει καταντήσει όμως να παίρνουμε... Τα ωμέγα 6 που αναφέρατε, πού βοηθάνε, πείτε στον κόσμο εδώ. Είναι και αυτά ωφέλιμα, αλλά έχει αντιστραφεί η αναλογία. Παίρνουμε τώρα 1 ωμέγα 3 και 16 ωμέγα 6. Ωμέγα 6. Τα ωμέγα 6 είναι βλαβερά, βλαπτικά. Έχουμε αλλάξει την αναλογία 1:1 και την έχουμε κάνει 1:16. Ναι. Από τα λιπαρά που τρώμε. Όλα αυτά μας κάνουν παχυσαρκία. Είναι αλληλένδετα. Η παχυσαρκία επιβαρύνει τις αρθρώσεις. Έμεσα λοιπόν οι τροφές και αμέσως υπάρχουν επιβλαβείς τροφές και όπως είναι η ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι δηλητήριο για τον οργανισμό. Επίσης, όλα πρέπει να είναι ό,τι τρώμε ολικής άλεσης. Ψωμί. Αλάτι πρέπει να βάζουμε. Όχι στα φαγητά αλάτι. Βοηθάει το αλάτι, χρειάζεται μικρή ποσότητα. Όχι αλάτι. Πείτε μας εδώ ό,τι έχουν οι τροφές, όχι επιπλέον. Μέχρι οι Αμερικάνοι λένε μέχρι 1,5 γραμμάριο αλάτι την ημέρα επιτρέπεται. Αλλά πού βάζουν αλάτι. Σε όλα. Στις κονσέρβες. Στα έτοιμα φαγητά. Στα εστιατόρια. Τα φλαμώνουν στο αλάτι. Γιατί νομίζω ότι έχουν γεύσει τα φαγητά στα εστιατόρια. Εντάξει, φαντάζομαι, λόγω του αλατιού ρίχνουν αρκετό. Μπράβο. Επίσης, τα χάμπουργκερ, το κρέας. Οι διαιτολόγοι συνιστούν μια φορά το μήνα κρέας. Πες με έναν άνθρωπο, έναν Έλληνα που να τρώει μια φορά το μήνα. Κάθε μέρα τρώμε κρέας. Ναι. Κοτόπουλο, επιτρέπεται. Γαλοπούλα, επιτρέπεται. Το χοιρινό είναι δηλητήριο. Καταστροφικό το χοιρινό. Κοτόπουλο μπορούμε να τρώμε, παναφέρατε. Ελεύθερα, ελεύθερα. Το σκόρδο. Το σκόρδο βοηθάει τον εσωπητικό. Υπάρχουν βότανα τώρα από εκεί πέρα. Βοτανικά σκευάσματα. Καθίστε, θα τα πούμε και εντάξει. Τα βοτανικά. Έχουμε, okay, έχουμε δρόμο να πούμε αρκετά εδώ πέρα. Και τα βοτανικά, ειδικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα πούμε γιατί αυτά που μου αναφέρατε ομολογώ, έτσι, τα ωμέγα 3, το ένα, το άλλο, τη σαρδέλα, αυτά όλα φαντάζομαι πρέπει να υπάρχουν βιταμίνες για να τα πάρουμε. Έτσι. Εντάξει. Αν δεν μπορεί κανείς να φάει ψάρι. Μπορεί να τα πάρει έτοιμο σε συμπλήρωμα διατροφής. Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα λέγονται. Ναι. Είναι γεμάτη αγορά και της μόδας. Πολλοί κόσμος τα παίρνει. Γιατί είναι και κόσμος, ξέρετε κάτι κύριε Τέμπο. Έξω, πολλοί φαντάζονται σιγά αυτό δεν το γνωρίζεις, το άλλο δεν το γνωρίζεις. Πρόσφατα μου έλεγε άνθρωπος, γιατί να πάρω λέει αυτές τις κάψουλες τη βιταμίνη C
Και αν μην καθαρίσω, λέει, δύο πορτοκάλια να τα φάω, λέει και τέτοια. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Ναι, αλλά για να πάρει τη δόση. Φίλε, εκεί παίρνει 20 φορές 20 πορτοκάλια, να πούμε. Ακριβώς, μπράβο. Εντάξει. Αυτά όμως δεν τα γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Όχι, όχι, σίγουρα. Νομίζουν όχι, όλοι, όχι, έτσι, γιατί μας αρέσει εδώ πέρα να το πέσουμε έξυπνοι σε αυτή τη χώρα. Εντάξει. Λοιπόν, ότι γνωρίζουμε όλοι, είμαστε παντογνώστες. Ορισμένοι είμαστε παντογνώστες. Λοιπόν, υπάρχει κόσμος που θέλει να μάθει και γι' αυτό γίνεται αυτή η εκπομπή. Σίγουρα έτσι, έτσι είναι. Εντάξει, για να μαθαίνουν όλοι, όχι μισοί. Λοιπόν. Τα διαιτολόγια πρέπει να διδάσκονται. Να διδάσκονται στα σχολεία. Η σωστή διατροφή. Και όχι μόνο αυτό, και στους γονείς. Πρέπει να γίνουν μάθημα, να μάθουμε να ξέρουμε τι τρώμε και, τι, και πόσο τρώμε και γιατί τρώμε. Αλλά το γιατί, εντάξει. Πρέπει να γίνουν μαθήματα, είναι ανάγκη. Αυτό, κύριε Τέμπο, αυτό που λέτε, πραγματικά ακουμπάει. Και εμένα και φαντάζομαι και πολύ κόσμο. Γιατί ενδεχομένως, επειδή ακούγονται συχνά και λένε ότι ξέρεις κάτι, αυτό πρέπει να γίνει μάθημα στο σχολείο. Αυτό πρέπει να γίνει μάθημα στο σχολείο, το άλλο πρέπει. Τα παιδιά δεν πρέπει να φεύγουν από το σχολείο. Πρέπει 24 ώρες να είναι καλά, εκεί ναι, ναι. Και άλλες 24, έτσι, να τις βρούμε, να μας τις φέρει ο Θεός μέσα στην ημέρα για να μαθαίνουν τα παιδιά τι θέλει ο καθένας να μπει στο σχολείο. Αυτό όμως που λέει ο κύριος Τέμπος είναι πολύ σοβαρό. Η διατροφή. Κύριε εκεί της κυβέρνησης που μπορεί να ακούτε τώρα, ξέρω κάποιοι θα σε ενημερώνουν. Εντάξει. Γενικότερα ασχοληθείτε, βάντε τη διατροφή, κουνηθείτε σαν μάθημα στα σχολεία. Έτσι, έτσι ακριβώς. Προτιμώ μην να... βγάλουμε γενιές παχύσαρκων ανθρώπων, έτσι. Α, είμαστε πρώτοι στην παχυσαρκία. Εντάξει, στην το Ευρώπη. Ξέρω. Τα παιδιά μας είναι πρώτα στην παχυσαρκία. Λοιπόν, πώς να μην κάνω στο αρθρίτιδα στα 35, εντάξει, στα 40. Πρέπει να το φροντίσετε αυτό. Κάντε το μάθημα. Αυτό είναι ένα μάθημα που έχει και μια αξία σε τελική ανάλυση, ρε παιδιά. Η ζωή του ανθρώπου. Κουβεντιάζουμε για τον κορονοϊό, πού θα πεθάνει ο άλλος, πού τα κρούσματα αυτά, πού το ένα, πού το άλλο. Αυτό, άμα δεν φροντίσουμε τη διατροφή, να ενημερώσουμε από μικρές ηλικίες. Τι θα φάει, γιατί το άλλο δεν πρέπει να το φάει. Λέει, τι περιμένετε τον Τέμπο να τα πει. Μιχαλή, τώρα αυτό που ανέφερες για τον κορονοϊό, άκου να δεις τι είναι σοβαρό το θέμα. Η άποψή μου ποια είναι στο θέμα του κορονοϊού. Ο κορονοϊός, ως γνωστόν, προτιμάει άτομα με χαλασμένο, με εξασθενημένο νοσοπαιδικό. Ωραία. Ναι. Ποιος εξασθενεί το νοσοπαιδικό? Η διατροφή, το κάπνισμα, 100%. Οι κακές συνήθειες, τέλος πάντων, που έχουμε. Δεν φταίει ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος θέλει να τραφεί. Όπως και άλλοι, έτσι. Θέλει να κυριαρχήσει. Μας βρίσκει όμως εμάς ευάλωτους, γιατί εμείς οι ίδιοι έχουμε καταστρέψει το νοσοπαιδικό μας. Εμείς οι ίδιοι με τη διατροφή, με το κάπνισμα, με την καθιστική ζωή, με το άγχος. Τώρα έχει γίνει για την επιβίωση. Κάποτε είχαμε άγχος για την πολυτελή ζωή. Τώρα είναι για την επιβίωση. Αυτό είναι καλό το άγχος. Εντάξει. Δεν φταίει ο κοροναϊός. Δεν θα γλιτώσουμε. Έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας. Θα τον έχουμε παρέα πολλά χρόνια. Του κορονοϊό. Εάν δεν φροντίσουμε την υγεία μας. Να σου πω γιατί. 7% του πληθυσμού έχει αυτοάνοσο νόσημα. 7%. Ναι. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εκατομμύριο άνθρωποι με αυτοάνοσο νόσημα. Ποια είναι τα αυτοάνοσα? Καρκίνος, σκλήρυνση κατά πλάκας, κολίτιδες, τα ρευματικά νοσήματα. Ναι. Οι μισοί από αυτούς δεν ξέρουν ότι έχουν αυτοάνοσο νόσημα. Και δώσ' του να καπνίζουν. Και δώσ' του να τρώνε με τελιβεράδες, και δώσ' του να τρώνε στις ταβέρνες, και δώσ' του το άγχος. Επομένως, πρέπει ο ρευματολογικός έλεγχος προς την κατεύθυνση ρευματικού νοσήματος τουλάχιστον ή αυτοάνωσου νοσήματος να γίνει ρουτίνα σε κάθε άνθρωπο. Πρέπει να ξέρεις αν έχεις ένα αυτοάνωσο νόσημα για να ρυθμίσεις τη ζωή σου. Εάν εσύ έχεις λοιπόν μία τάση να πάθεις ερυθυματόδη λύκο. Κάνεις μία εξέταση και βγες αντιπυρηνικά θετικά. Έτσι λέγεται η εξέταση. Ναι. Και σου λέω εγώ ότι έχεις λύκο. Δεν πρέπει να το ξέρεις. Για να ρυθμίσεις τη ζωή σου και είσαι μανιώδης καπνιστής. Και σου λέω, ξέρεις ότι το κάπνισμα δεν γίνεται με αυτό που έχεις. Πρέπει να το κόψεις, θα πεθάνεις. Εσύ τι θα κάνεις? Ναι, κύριε Τέμπο, δεν θα αλλάξεις τη ζωή σου. Ξέρετε όμως πολύ καλά κι εσείς, πολύ περισσότερο από μένα, έτσι, με αυτά τα 40 χρόνια εμπειρίας που έχετε στην ιατρική, ότι εμείς εδώ στη χώρα μας θα πρέπει να φτάσουμε να μας ακουμπήσει το πρόβλημα αρκετά για να πάμε στον γιατρό. Έτσι. Να δούμε συμπτώματα ζωηρά για να πάμε στο επισκεφτούμε τον γιατρό. Γιατί να με το προλάβουμε? Όταν, με συγχωρείς, όταν... Κύριε Τέμπο, γιατί να με το προλάβουμε? Γιατί όλη την αλήθεια την είπατε πριν. Εστιάζεται σε αυτές τις 3-4 λέξεις που είπατε. Η διατροφή στα σχολεία. Και δεν θέλετε να το βάλετε σαν μάθημα, κύριοι.
βουτήξτε τον Τέμπο εδώ και τον κάθε Τέμπο αυτή τη στιγμή που έχει διάθεση, έτσι, μπράβο, και στείλτε τον κάθε εβδομάδα και σε ένα διαφορετικό σχολείο να ενημερώνει σε θέματα διατροφής. Ακριβώς, τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει μέλλον αλλιώς. Και τους γονείς όμως, όχι μόνο τα παιδιά. Εντάξει. Και δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός κάποια στιγμή ενδεχομένως θα αποχωρήσει από τη ζωή μας. Είναι πολλοί κορονοϊοί που υπάρχουν, πολλοί που θα έρχονται και θα φεύγουν ενδεχομένως. Έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να θωρακιστούμε. Τον τρόπο να θωρακιστούμε. Δεν πρέπει κάποιοι να μας το δείξουν από την παιδική ηλικία. Το παιδί μου πάει σχολείο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί. Από πού θα ενημερωθεί? Από μένα. Μπορεί να είμαι άσχετος, δεν ξέρω τίποτα. Μπορεί να μην έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου έτσι, τίποτα. Βέβαια. Βέβαια. Μια εγρήγορση δεν έκανε ποτέ κακό. Προχωρήστε. Ό,τι είπες έχεις απόλυτα δίκιο. Αλλά όπως λες, στην Ελλάδα ζούμε και αυτές οι αλλαγές είναι αδύνατο να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Ο Ιπποκράτης έλεγε, κύριε Τέμπο, προλαμβάνει και ουχή θεραπεία. Συμφωνώ. Ποιες είναι αδύνατο να γίνουν? Το να καλέσουν τον Τέμπο που είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή μέσα, και 30-40 γιατρούς ακόμη. Μπράβο. Να πάνε μια φορά τη βδομάδα. Ας μην το βάλετε σαν μάθημα, κύριε. Προσφέρομαι. Ας μην το βάλετε σαν μάθημα. Βάντε όμως γιατρούς να πάνε να ενημερώνουν για διατροφικά θέματα από πολύ μικρές ηλικίες. Να μαθαίνουν τα παιδιά. Αν είναι δυνατόν και από τον νηπιαγωγείο, από την πρώτη δημοτικού, να αρχίσουν τα παιδιά να μπαίνουν στο νόημα. Κοίταξε, και τους γονείς μαζί, ναρκωτικοί γονείς μαζί. Και τους ιδιαίτερα οι νέοι γονείς. Κύριε Τέμπο, εννοείται και τους γονείς. Εμείς είμαστε χαμένοι, παλιά γενιά. Εντάξει. Εμένα η μάνα μου έλεγε ένα τέτοιο. Και τους γονείς μαζί, ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν να τα κατευθύνουν έτσι από μικρές ηλικίες. Πέρα από αυτά που ακούν τα παιδιά. Λοιπόν, αυτονόητα πράγματα. Μιλάμε για αυτονόητα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε εδώ με τον Κωνσταντίνο τον Τέμπο, τον ρευματολόγο ενηλίκων και παιδών. Θα μιλήσουμε και για τις θεραπείες που ακολουθεί πέραν από τις παραδοσιακούς τρόπους, έτσι, με τα φάρμακα και με τα βότανα. Έχουμε να πούμε αρκετά. Λοιπόν, σε ελάχιστα λεπτά ο Κωνσταντίνος Τέμπος και πάλι εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, δεύτερο μέρος. Μαζί μας το απόψινο βράδυ είναι ο πολύ γνωστός ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών και ιατρικός συγγραφέας, ο Κωνσταντίνος ο Τέμπος. Λοιπόν, κύριε Τέμπο, πάμε να συνεχίσουμε την ώστε... Τι? Ναι, Μιχάλη, πρωτού προχωρήσεις. Λοιπόν, ναι. Αυτά που είπες, που είπαμε πριν, ναι, ιδιαίτερα ότι το διαιτολόγιο, η σωστή διατροφή πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία ή και στους γονείς ακόμα, είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Εγώ προσωπικά προσφέρομαι να διδάξω ή δυνατόν ή να μάθω σε κάποια παιδιά, σε κάποια σχολεία τους σωστούς τρόπους διατροφής, ταυτόχρονα όμως να εντοπίσω τους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να έχουν τα παιδάκια να αναπτύξουν ένα ρευματικό νόσημα. Π.χ. ένα παχύσαρκο παιδάκι έχει αυξημένο ποσοστό να πάθει κάποιο αυτοάνωση. Αν έχει ιστορικό η μητέρα του ψωρίαση, να το ξέρουν, δεν τα ξέρουν αυτά. Ότι μπορεί και αυτό να πάθει ψωρίαση. Και ποιος τα λέει, έτσι? Ναι. Ο γιατρός, ο ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών που έχει εκπαιδευτεί όχι μόνο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό πολλά χρόνια και σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία. Έτσι. Εξειδικευμένος και στην παιδική. Στην παιδιατρική ρευματολογία. Στην παιδιατρική. Στην παιδιατρική. Στα παιδιά. Δηλαδή. Στη ρευματολογία για παιδιά. Είχα κέντρο στο κάτω. Εδώ είναι. Εκμεταλλευτείτε τον Τέμπο, κύριοι. Εντάξει. Όποιοι είστε υπεύθυνοι πλέον σε αυτή τη χώρα, εντάξει, να μπει στα σχολεία, να πει δύο πράγματα σε νέα παιδιά, στους γονείς, έτσι, για να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας μας επιτέλους. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Τέμπο, πάμε τώρα σε αυτό που πολλοί σας κατηγορούν. Εντάξει. Γιατί τα τελευταία 3 χρόνια ο Κωνσταντίνος ο Τέμπος έχει ασχοληθεί πολύ έντονα και με τα βότανα. Πέρα από παραδοσιακός ιατρός που γράφει ακόμη φάρμακα στο στέλνε, ασχολείται και με την εναλλακτική ιατρική που αφορά κυρίως τη βοτανολογία. Βότανα που δίνεται φυσικές ουσίες. Φυσικές ουσίες. Εντάξει. Από τη φύση προεχόμενες. Ωραία. Για την ακρίβεια, δεν ασχολούμαι με τα βότανα αυτά καθ' αυτά. Αλλά με συμπληρώματα διατροφής. Δηλαδή, αυτό το μπουκαλάκι εδώ έχει σπόρους
σέλινου. Ωραία. Και το δίνω στην οστεοαρθρίτιδα. Όχι ναι. μόνο εγώ, αλλά εκατομμύρια συναδελφοί ανά στον κόσμο. Ωραία. Αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής, δεν είναι βότανο. Βότανο είναι αυτό που βλέπεις στα βοτανοπολία, τα ματσάκια που κρέμονται. Ναι. Το φυσικό προϊόν, το φυτό. Ωραία. Αυτό εδώ μέσα έχει εκχύλισμα της δραστικής ουσίας, δηλαδή ναι. απομονώνουν την δραστική ουσία, ναι. τη συμπυκνώνουν και την κάνουν χάπι. Ωραία. Αντί λοιπόν να πάρεις μισό κιλό σπόρους σέλινου, παίρνεις ένα χαπάκι που έχει μέσα τη δραστική ουσία. Δεν είναι βότανο, υπάρχει μια παρεξήγηση. Ναι. Δεν είναι βότανο, γιατί το βότανο θεωρείται ματζούνι στην Ελλάδα. Ναι. Ενώ δεν είναι συμπλήρωμα διατροφής. Κυκλοφορούν ελεύθερα, ναι. χωρίς άδεια από τον ΕΟΦ, mm. δεν συνταγογραφούνται, το οποίο είναι λάθος, ναι. ότι δεν συνταγογραφούνται, ναι. και το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν παρακολουθούνται, δεν συνταγογραφούνται από γιατρό. Γιατί δεν είναι τελείως αθώα. Έχουν παρενέργειες, έχουν αντενδείξεις. Mm. Τι θα πει αντενδείξεις. Ναι. Ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να τα πάρουν. Και ποιοι είναι αυτοί. Παράδειγμα. Όλα τα βότανα. Ξανά, εγώ μπερδεύομαι και εγώ με τα βότανα. Από συνήθεια και εγώ λέω βότανα. Δεν είναι βότανα, είναι συμπληρώματα διατροφής. Ναι. Μέσα όμως είναι η βοτανική ουσία. Ας τα πούμε βότανα για να μην μπερδευόμαστε. Ωραία. Ωραία. Δεν ξέρει κανείς ότι η κουρκουμίνη, παραδείγματος χάρη. Πες ότι αυτό είναι κουρκουμάς. Κουρκουμάς είναι ένα φυτό το οποίο το δίνουμε, το βάζουμε και στο φαγητό. Καθίστε, μη μου ξεφύγετε λίγο, να εστιάσουμε στην οστεοαρθρίτιδα που κουβεντιάζουμε. Μα γι' αυτό μιλάω. Αυτό είναι για οστεοαρθρίτιδα. Μπράβο. Και αυτό που λέτε για το σέλινο. Ωραία, πάμε, προχωράμε. Ότι τα βοτανικά σκευάσματα, ναι. τα βότανα τα οποία δίνουμε στην οστεοαρθρίτιδα και γενικά σε όλα τα νοσήματα, δεν πρέπει να τα δίνουμε με μεγάλη προσοχή σε ανθρώπους που παίρνουν αντιπηκτικά. Ναι. Παράδειγμα το σαλοσπύρ. Ωραία. Γιατί έχουν την ίδια δράση. Το σαλοσπύρ αραιώνει το αίμα, οι σπόροι του σέλινου αραιώνουν το αίμα. Άρα μπορεί να πάθει κανείς αιμορραγία. Είναι λάθος να δίνονται στα βοτανοπολία και στα φαρμακεία τα συμπληρώματα διατροφής χωρίς να τα παρακολουθεί και να τα συνιστά γιατρός. Ένα λεπτούλι, αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Δηλαδή αυτό που λένε σιγά πάρτο είναι φυσική ουσία όχι, αυτό. Όχι, λάθος. Λάθος. Υπάρχει ένα βότανο. Αυτό είναι φυσικό, λέτε, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές. Okay. Είναι φυσικό, δεν είναι τίποτα πάρτο. Οπότε ο άλλος μπορεί να έχει κάποια νοσήματα. Σίγουρα. Που να φέρουν προβλήματα από τη στιγμή που θα παρακολουθούν και το συμπλήρωμα. Ένας άνθρωπος 75 χρόνων που έχει πάθει εγκεφαλικό, που έχει βάλει στέντ, έχει βάλει μπαλόνια και παίρνει αντιπηκτικά, δεν μπορεί να πάρει βότανα, βοτανικά σκευάσματα, συμπληρώματα διατροφής. Διότι έχουν την ίδια δράση. Όχι όμως όλα. Ο γιατρός πρέπει να ξέρει ποιο έχει αλληλεπίδραση. Μάλιστα. Παράδειγμα άλλο. Η γλυκόριζα, η οποία έχει αντιϊκή δράση, σκοτώνει ιούς, σκοτώνει κοροναϊούς και το δίνουν οι Κινέζοι συνάδελφοί μου στην Κίνα. Ναι. Δίνουν γλυκόριζα για τον κοροναϊό. Τι πρόβλημα έχει η γλυκόριζα. Α, θεραπεύει σε εισαγωγικά και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τι μειονέκτημα έχει. Τι. Ότι μπορεί να σου κάνει υπέρταση. Ή χωρίς να έχεις υπέρταση, σου ανεβάζει την πίεση. Πας λοιπόν εσύ που έχεις 18 πίεση και παίρνεις τη γλυκόριζα από το βοτανοπωλείο. Και μετά πας 25 πίεση. Είναι αντένδειξη. Πρέπει να ξέρει ο γιατρός ή ο άνθρωπος που παίρνει το συμπλήρωμα ποιες είναι οι αντενδείξεις. Άλλο παράδειγμα. Όλα τα βοτανικά είναι δύσπεπτα. Όταν πάνε στο έντερο, κάνουν ένα είδος κολίτιδας. Αν λοιπόν εσύ έχεις κολίτιδα, θα σου ταράξει το έντερο. Εντάξει, αυτό το ξεπερνάς. Άλλο πράγμα. Πρέπει να ξέρεις αν έχεις έλεκος στομάχου ή όχι, ενεργό ή ανενεργό. Μερικά χειροτερεύουν το έλκος. Δεν είναι παίρνω το βότανο, το πίνω, πονάει το γόνατό μου, πρέπει να συμβουλευτείς γιατρό, πεπειραμένο με τη χρήση των βοτάνων στον άνθρωπο. Είναι ξεκάθαρο το θέμα. Αυτά που κυκλοφορούν ελεύθερα είναι λάθος. Εντάξει, κυκλοφορούν ελεύθερα. Πρέπει όμως να στο συστήσει γιατρός. Είμαι κάθετος αυτό. Κύριε Τέμπο, είναι λογικό, έτσι όπως μας το θέτετε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ποιο είναι το θέμα, ότι είναι σπάνιες οι παρενέργειες. Ξαναλέω το σπάνιο μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να είμαι εγώ. Τι θα πει σπάνιο, δεν υπήρχε σπάνιο. Εκεί βασιζόμαστε όλοι, ξέρεις, είναι αθώο γιατί ένας αντιπάθει στους χίλιους. Και αν ο ένας στους χίλιους είσαι εσύ, αλλάζει το σκηνικό, αλλάζει το σενάριο. Τι θα πει ένας στους χίλιους. Εσύ μπορεί έχετε να είσαι. Δίκιο. Προς φοβού τα αντιπηκτικά και δώρα φέροντας. Mm. Φοβού τα αντιπηκτικά μαζί με τα βότανα.
Τι άλλο δηλαδή, τώρα για την οστεοπόρωση, για πείτε μας κανένα άλλο, τι δίνετε εσείς, ας πούμε, στους ασθενείς σας. Έτσι. Ένα άνθρωπο που θα έρθει και. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Για την οστεοαρθρίτιδα. Έτσι, επειδή ακούμε πολλά για αναπλάσεις του χόντρου. Για ότι μπορεί να καθυστερήσει την οστεοαρθρίτιδα. Το δεύτερο. Καθυστερεί την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας. Ανάπλαση υπάρχει του χόντρου που λένε. Όχι. Δεν υπάρχει, είναι παραμύθι αυτό. Καθυστερεί την εξέλιξη. Αντί να χαλάσει ο χόντρος σε 5 χρόνια, ναι, θα σου χαλάσει στα 8 χρόνια. Και αυτό δεν είναι και σίγουρο. Όλα τα βότανα, όλες οι βοτανικές ουσίες και όλα τα φάρμακα, ναι, έχουν 70% ποσοστό επιτυχίας. Δίνω λοιπόν σε έναν άνθρωπο που έχει οστεοαρθρίτιδα τους σπόρους του σέλινου, που μου αρέσει πάρα πολύ, ναι, γιατί έχει και άλλες δράσεις. Ναι, ναι. Και σου λέει μετά ένα μήνα, ξέρεις, δεν είναι κανένα αποτέλεσμα, σε βρίζει κιόλας, με βρίζει κιόλας. Την αυτό που μου έδωσε δεν μου κάνει τίποτα. Ναι. Δεν έχει 100% αποτέλεσμα. Πρέπει να το λέει αυτό ο γιατρός. Να μην ελπίζει ο άρρος. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, τους σπόρους του σέλινου εδώ πέρα που είναι, ή ναι, τη γλυκόριζα και ποια άλλα εδώ πέρα που είναι. Το αβοκάντο. Ενδεικτικά, το αβοκάντο. Ναι. Αυτό δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα τον πιάσει τον καθένα. Όχι. Τι το... μπορεί να φταίξει και να μην τον πιάσει, ας πούμε, κάποιον. Δηλαδή, εμένα να με πιάσει τον Κώστα που βλέπω απέναντι. Να μην το πιάσει, εσάς να μην σας πιάσει. Μπορεί να μην φτάσει στην δόση. Μπορεί να είναι φταίει ο μεταβολισμός του ανθρώπου. Μπορεί να υπάρχουν παραγοντές που εμποδίζουν την απορρόφηση του βοτάνου από το έντερο. Αυτό εσείς με την εμπειρία των τόσων χρόνων, έτσι. Αναγκαστικά το δίνεις. Το αντιλαμβάνεστε ενδεχομένως στην πορεία. Δηλαδή κάποιος θα πρέπει να πάρει το συγκεκριμένο, δηλαδή το παίρνει ένα μήνα. Δεν βλέπει τίποτα. Εκεί τι πρέπει να κάνει, θεωρείτε ότι. Αλλάζεις. Αυτό... Αλλάζεις σκεύασμα. Ναι, αλλάζει σκεύασμα. Δίνεις κάτι άλλο με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μα το ίδιο ισχύει για τα φάρμακα, τα αντιρρευματικά. Ναι, φάρμακα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ακόμη και στα φάρμακα, έτσι, γίνεται κάποιο σχεδιασμό. Δεν πιάνει το ένα, δεν έχουμε σε πιάσει το άλλο. Το ίδιο πράγμα γίνεται ακριβώς και στα βότανα. Ακριβώς στα συμπληρώματα ακριβώς εδώ. Το ίδιο. Και ποιο είναι το ενδιαφέρον, ότι τα βοτανικά έχουν τον ίδιο μηχανισμό δράσης στις αρρώστιες όπως έχουν τα φάρμακα. Ένα παράδειγμα, σου λέω τα αμυστεροειδή. Ας πω το Βολταρέν, το Μεζουλίδ. Δεν φταίνουν τα φάρμακα αυτά. Έχουν ένα συγκεκριμένο μηχανισμό δράσης. Δρούνε σε κάποια ένζημα που ευνοούν τη φλεγμονή. Το ίδιο κάνει και ο σπόρος του σέλινου. Έχουν τον ίδιο μηχανισμό δράσης για το αβοκάντο. Ορίστε, αυτό εδώ. Έχουν τον ίδιο μηχανισμό δράσης με το Βολταρέν. Γιατί να μην του δώσω το Βολταρέν. Αυτά τώρα ένα λεπτό. Αυτά που μας δείχνετε εδώ απαλύνουν λίγο τον πονό. Όχι μόνο τον πονό. Αλλά καθυστερούν την εξέλιξη. Τη φλεγμονή. Τη φλεγμονή. Είπαμε ότι η φλεγμονή χαλάει το χόντρο. Χαλάει το χόντρο. Ναι, ωραία, η φλεγμονή είναι το πρόβλημα. Εντάξει. Όταν πολεμήσει τη φλεγμονή, ελαττώνεται και η πιθανότητα να καταστραφεί η άρθρωση. Την ελαττώνει η πιθανότητα. Ναι, ναι. Και την καθυστερεί. Δεν τη θεραπεύει. Αλλά ποιο είναι ο σκοπό. Θα μου πει, ποια είναι η εύκολη λύση σε μια οστεοαρθρίτιδα γόνατο. Να χειρουργηθεί. Να πα στο χειρουργείο, κάνει αρθροπλαστική. Μπράβο. Έχει όμω, είναι εύκολο να κάνει αρθροπλαστική. Εύκολο είναι. Τεχνικά γίνεται. Πόσο θα κρατήσει όμως η ολική ανθρωπλαστική. Κύριε Τεμπό, να σας πω τι κατάλαβα εγώ τώρα, ναι, έτσι εδώ, ναι, πέρα. Ότι εσείς δίνοντας έτσι, αυτά τα σχήματα εδώ με τα συμπληρώματα, μπορείτε κάποιον να τον κρατήσετε αρκετά να πάει όσο πιο μακριά γίνεται την αρθροπλαστική να κάνει. Γιατί ακριβώς, φαντάζομαι πολύ δύσκολα θα την αποφύγει κάποιος με οστεοαρθρίτιδα. Ακριβώς. Συμφωνούμε σε αυτό. Βέβαια. Ναι. Ωραία. Οπότε λοιπόν. Κάποιος απευθυνόμενος στον Τέμπο, εδώ πάει για να καθυστερήσει, να πάει όσο το δυνατόν πιο μακριά την αρθροπλαστική. Μήπως βρεθεί κάποια θεραπεία μετά από 1-2 χρόνια, ναι, θεραπεία όμως, ναι, ή κάποια τεχνική χειρουργική που να μην έχει κινδύνους. Αυτός είναι ο σκοπός. Καθυστερείς. Γιατί η αρθροπλαστική τι κινδύνους έχει. Πρέπει να χαλάσει το μέταλλο που βάζει μέσα. Καλά, εντάξει, ένα λεπτό τώρα. Ένα λεπτό. Όλοι αυτή τη στιγμή. Οι ορθοπαιδικοί που έχουν βγει τουλάχιστον στην εκπομπή μου, εντάξει, σου λέει αυτά που μπαίνουν τώρα τα υλικά είναι 100% αξιόπιστα. Ωραία, κρατάνε 10 χρόνια. 10 δεν χρόνια. Κρατάνε 10, κρατάνε από 20 και πάνω τώρα. Ωραία, είσαι εσύ 40 χρονών, 45 και κάνεις, θα φας δεύτερο χειρουργείο. Με αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, ο στόχος εδώ είναι, φαντάζομαι, κάποιος να πάει στα 65-70 να κάνει ένα χειρουργείο. 1% που χειρουργείται για ολική αρθροπλαστική, ναι, έχει επιπλοκές. 1%. Εντάξει. Μην μου λες πάλι ότι μπορεί να είναι η μάνας, μπορεί να είναι ο πατέρας. Έγκυται όμως τις δυνατότητες του γιατρού που απευθύνεσαι πάντα, έτσι. Όπως κάποιος για να
κάποιος που έχει ρευματολογικά νοσήματα, εντάξει, θα απευθυνθεί στον Τέμπο, γιατί ξέρει, εντάξει, γιατί ο Τέμπος είναι σε υψηλά στάνταρ διάγνωσης, γιατί όμως, έτσι, και θεραπείας πιθανότατα, εντάξει. Έτσι θα πάει και στον ορθοπαιδικό, στον χειρουργό ορθοπαιδικό, να κάνει την αρθροπλαστική. Ωραία, πότε θα πάει όμως? Αυτό σας λέω, θα όταν το καθίσει. Εσείς, ερχόμενος στον Τέμπο εγώ, έρχομαι για να μου... να σταματήσει δηλαδή όσο δυνατόν τη φλεγμονή, να φρενάρει, για να πάω μακριά την αρθροπλαστική. Κοίταξε, απλό τι κάνω εγώ. Ναι. Έχετε ο άρρωστος με οστεοαρθρίτιδα. Ωραία. Τον εκτιμώ. Του λέω, κοίταξε, βλέπω, κάνουμε μια μαγνητική, κάνουμε μια ακτινογραφία και του λέω, κοίταξε, κατά την εκτίμησή μου, ο χόνδρος σου αντέχει ακόμα 2 χρόνια, 3 χρόνια. Ναι. Θα το παλέψουμε με τα βότανα. Ωραία. Όταν όμως έχει καταστραφεί τελείως και ο άνθρωπος είναι στο κρεβάτι ανάπηρος, δεν υπάρχει άλλη λύση, το χειρουργείο. Ναι. Άρα το χειρουργείο, η ολική αρθροπλαστική είναι λύση ανάγκης. Ωραία. Δεν γίνονται τα χειρουργεία. Αλλά δεν είπα εγώ κάτι άλλο. Ναι, αλλά πολλοί το κάνουν χωρίς να υπάρχει από χρονολόγος, ιδιαίτερος λόγος. Πολλοί το κάνουν αυτό, βιάζονται. Μερικοί ορθοπαιδικοί βιάζονται. Εντάξει, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ένας πολύ γνωστός ορθοπαιδικός, έτσι, αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι και βουλευτής, μου είχε πει ξεκάθαρα στην εκπομπή μου ότι δεν είναι το πρέπον αν δεν είσαι στο 4ο στάδιο, μπράβο, στο σοβαρό στάδιο, αυτό έτσι, θα συμφωνούμε να γίνεται χειρουργείο. Τα 3 πρώτα στάδια αντιμετωπίζονται με... συγγνώμη, είτε με την παραδοσιακή ιατρική που χρησιμοποιείται και αυτή ή με αυτή. Ωραία. Γι' αυτό τον παλεύω εγώ με τα βότανά μου. Μέχρι να φτάσει στο σημείο να χειρουργηθεί. Σύμφωνα με το ίδιο πράγμα λέμε. Άκου ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Από το αλιουρονικό οξύ που κάνουμε ενδαρθρικά σένεση με στα γόνατα. Ναι. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι έχει 50% επιτυχία και άλλες που λένε ότι δεν έχει επιτυχία. Ναι. Αλλά επειδή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, του κάνω υαλουρονικό οξύ. Ναι. Το αλιουρονικό οξύ είναι φυσιολογικό συστατικό του αρθρικού υγρού. Όταν λοιπόν εξαφανιστεί, του βάζουμε εμείς τεχνητά φτιαγμένο υαλουρονικό. Ναι. Έχω δει άνθρωπο με μία έγχυση, με μία ένεση υαλουρονικού οξέως. Επί 7 χρόνια ήταν μια χαρά. Επί 7 χρόνια. Αυτός ήταν 1%. Αλλά γιατί να μην του δώσω αυτή την ευκαιρία? Μα δεν είπα εγώ το αντίθετο. Εννοώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι εμείς, όσοι ασχολούνται με το μυοσκελετικό, με τις συντηρητικές θεραπείες, να καθυστερήσουμε την εξέλιξη του χόνδρου, την καταστροφή του χόνδρου, μέχρι να χειρουργηθεί. Αλλά το πότε θα χειρουργηθεί δεν το ξέρει κανένας. Μπορεί να έχεις μια ζωή ως το αρθρίτιδα και να μην χειρουργηθείς ποτέ. Να ζεις με τα πόδια όπως είσαι. Μπορούμε, κύριε Τέμπου, μιας και το λέτε, υπάρχουν άλλες θεραπείες. Την οστεοαρθρίτιδα μπορούμε να την αποφύγουμε. Δηλαδή υπάρχει... Σου είπα τους παράγοντες κινδύνου μόνο. Ναι, εντάξει. Ταχυσαρκία, βαρύς αθλητισμός. Τα προσέχουμε όλα αυτά. Ναι. Τα προσέχουμε όλα αυτά. Όχι, κληρονομικότητα. Άμα έχεις κληρονομικότητα, δεν μπορεί. Αφήστε και την κληρονομικότητα. Προσέχω τους παράγοντες κινδύνου. Την κληρονομικότητα πείτε δεν υπάρχει. Έτσι. Του δίνεις ποιότητα ζωής. Ναι, πέραν αυτού. Λέω, μπορούμε να την αποφύγουμε την οστεοαρθρίτιδα. Όχι. Ή να τη ζήσουμε στην πορεία της ζωής μας σε μικρότερη ένταση. Δηλαδή, μην χρειαστούμε καν το χειρουργείο. Πόσο διάστημα θα καταστραφεί ο χόνδρος, πόσο θέλει, είναι άγνωστο για κάθε άνθρωπο. Εξαρτάται από την ηλικία του, εξαρτάται από την. Δηλαδή, θεωρείτε ότι θα καταστραφεί κάποια στιγμή ο χόνδρος? Σίγουρα καταστρέφεται. Και χωρίς να το πάρεις και είδηση κιόλας. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ. Να ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο αν εγώ χτυπήσω κάποια άρθρωση ή αν έχει γίνει κάποιο ενδεχομένως χειρουργείο σε μια άρθρωση που μπορεί να μην έχει πάει καλά, κάτι επιταχύνω την οστεοαρθρίτιδα? Ακριβώς. Ό,τι χαλάει την αρχιτεκτονική μιας άρθρωσης είναι επιβαρυντικός παράγοντας. Θα κάνει οστεοαρθρίτιδα. Αν έχεις ένα κάταγμα στο γόνατο, θα σου κάνει οστεοαρθρίτιδα. Άμα έχεις αφαιρέσει το μηνίσκο, που είναι συνηθισμένο φαινόμενο στους αθλητές που καταστρέφουν τα γόνατά τους, θα αποκτήσεις οστεοαρθρίτιδα πολύ πιο νωρίς από αυτούς που δεν έχουν ρήξη μηνίσκου. Η ρήξη του μηνίσκου. Ο μηνίσκος χόνδρος είναι και αυτός. Σαφώς. Τι χόνδρος είναι αυτός, τι κάνει? Γεμίζει την άρθρωση για να της δώσει σταθερότητα. Αλλά άμα σπάσει και διαλυθεί χειρουργείο, εκεί δεν γλιτώνεις. Δεν υπάρχει βοτανικό για τη ρήξη του μηνίσκου. Κάτι άλλο να σου πω όμως, εκτός από τα βοτανικά, υπάρχουν και εναλλακτικές θεραπείες της οστεοαρθρίτιδας. Ποιες είναι? Η οζονοθεραπεία. Η οποία υπάρχει μια προκατάληψη στην Ελλάδα. Το όζον είναι αέριο. Το οποίο, αν δεν το κάνεις τοπικά σε αρθρώσεις, βελτιώνεις, ανακουφίζεις τον αρρωστό σου. Μετά υπάρχει η PRP, το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Τι κάνουμε? Βγάζουμε αίμα από τον άνθρωπο, το φυγοκεντρούμε. Σε εργαστήρια. Σε εργαστήριο, απομονώνουμε κάποιες δραστικές ουσίες, ξαναβάζουμε στο γόνατο, ας πούμε, το αίμα, και αυτό πολεμάει τη φλεγμονή.
Μετά, μια άλλη μέθοδος. Επειδή είναι από τον ίδιο τον οργανισμό μας, έτσι. Ακριβώς. Αυθεμοθεραπεία είναι κάπως. Ένα είδος που γίνεται κιόλας. Μια άλλη τεχνική, εκπληκτική και είναι φανταστική, είναι τα βλαστοκύτταρα. Ναι. Τα βλαστοκύτταρα είναι αρχαίγωνα κύτταρα. Είναι τα κύτταρα από τα οποία προέρχονται όλα τα όργανα. Π.χ. τα υπατοκύτταρά μας γίνονται από τα βλαστοκύτταρα. Ωραία. Τα πνευμονοκύτταρα γίνονται από τα βλαστοκύτταρα. Τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε μια ποσότητα αρχαίγωνων κυττάρων, των βλαστοκυττάρων από το λίπος της κοιλιάς, τα καλλιεργούν, γίνονται 20 εκατομμύρια και μετά τα βάζουν στις αρθρώσεις. Τα βλαστοκύτταρα, όταν δουν κάποιο χόνδρο, τρέχουν απάνω του και κολλάνε απάνω του. Ναι. Και αρχίζουν και τον παχαίνουν. Ναι. Έχω δει άνθρωπο, μία περίπτωση έχω δει, εκεί που ήταν εκεί το μεσάρθριο διάστημα, είχε μεγαλώσει. Δουλεύει δηλαδή. Αλλά δεν είναι καθιερωμένη μέθοδος. Είναι και δεν την αναγνωρίζει και ο ΟΠΗ, έχει και κάποιο κόστος, αλλά είναι μια πολύ καλή λύση για την οστεοαρθρίτιδα. Μάλιστα. Τα βλαστοκύτταρα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο ψυχρός καιρός, το χειμώνα. Τα συμπτώματα επιδεινώνει, δεν χαλάει η άρθρωση. Αυτό, ναι, αυτό θέλω να πω. Επιδεινώνει την κατάσταση. Επιδεινώνει τους πόνους. Η οστεοαρθρίτιδα θέλει ζέστη. Ζεστές, κομπρέσες. Μετά, μια άλλη θεραπεία είναι οι ασκήσεις. Ο τετρακέφαλος, να δυναμώσει το τετρακέφαλο. Υπάρχουν ορισμένες ασκήσεις οι οποίες βοηθούν τους μυς να δυναμώσουν ούτως ώστε να κρατάνε την άρθρωση στη θέση της. Άλλες μέθοδοι, η γιόγκα, το tai chi. Σώθηκες να πεις ποιος να κάνει tai chi στην Ελλάδα. Η βαλνεοθεραπεία, η λασποθεραπεία. 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 Υπάρχουν, ξέρω, ναι, λίμνες επίσης στα ιαματικά λουτρά. Και έχω ακούσει ότι έχουν και αποτελέσματα, έτσι, αυτό, ότι η λασποθεραπεία κάπου στην Καβάλα, που είναι, που το τραγικό γεγονός είναι ότι έχουμε υπέροχες, εκπληκτικές ιαματικές πηγές, ανεκμεταλλεύτες. Επιστημονικά αποδεδειγμένα, οι ιαματικές πηγές είναι θεραπευτικές, ανακουφίζουν από τον πόνο, βελτιώνουν τα συμπτώματα για χρόνια, για μήνες. Έχω ανθρώπους οι οποίοι κάναν 20 ιαματικά λουτρά και περνάνε όλη τη χρονιά χωρίς πόνο και χωρίς συμπτώματα. Γιατί όμως έχουν αφαιθεί και ορισμένες από αυτές έχουν κλείσει? Δεν τις έχουν αναπτύξει. Γιατί δεν έχουν γίνει μελέτες. Δεν έχουν γίνει μελέτες κατά πόσον είναι αποτελεσματικές οι αιματικές πηγές. Μερικοί λένε ότι είναι πλασίμπο δράση. Ναι. Δηλαδή επειδή μπαίνεις στο ζεστό νερό, αισθάνεσαι καλύτερα και νομίζεις ότι έχουν. Και όμως έχουν θεραπευτική δράση. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα παπούτσια που φοράμε. Το είδος των παπουτσιών. Παπούτσια με αερόσολα. Εκεί. Τι γίνεται? Παπούτσι με αερόσολα. Οι κραδασμοί του εδάφους μεταφέρονται στις αρθρώσεις, στις ύπερθεν. Κυρίως γόνατα, κυρίως και ισχύα. Άρα, κάθε άνθρωπος που έχει οστεοαρθρίτιδα πρέπει να βάλει παπούτσι με αερόσολα. Για να απορροφά τους κραδασμούς. Κύριε Ντεμπό, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Καταιγιστικός όπως πάντα. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο χρόνος. Ειλικρινά σας μιλάω. Είναι θα κρατήσω αυτό που είπατε απόψε, έτσι, από τα πολλά και σημαντικά που μας αναφέρατε, ότι θα πρέπει η διατροφή πλέον, για να λύσουμε πολλά θέματα από την υγεία μας, να ξεκινήσει να διδάσκεται από τις μικρές ηλικίες και αν όχι σε μάθημα, να καλείστε εσείς οι ειδικοί, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε απέναντί μας, κυρίες και κύριοι, άνθρωπο που είναι 40 χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε πολύ μεγάλες θέσεις σε νοσοκομεία. Έχει δει χιλιάδες ασθενείς, μικρά παιδιά, μεγάλους. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε και να εκμεταλλευτούμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους γιατρούς. Κύριε Ντεμπό, ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Μιχάλη, μου ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Κωνσταντίνος Οτέμπος, ο ρευματολόγος ανηλίκων και παιδών και ιατρικός συγγραφέας. Λοιπόν, και τώρα, η κάμερα επάνω μου. Θέλω να πέσει μία εικόνα που έχω, από τις αρκετές που έχω στη διάθεσή μου. Βλέπετε μία μάσκα η οποία είναι σε παιδική χαρά, παρακαλώ. Έτυχε και είχα πάει την κόρη μου να παίξει και είδα αυτό το σκηνικό που βλέπετε τώρα. Τη μάσκα πεταμένη μέσα στην παιδική χαρά. Συγχαρητήρια στον πατέρα ή στη μάνα που μπορεί να το έκανε αυτό. Ή στον οποιοδήποτε το έκανε. Εντάξει.
Λοιπόν, έχω και άλλα πεταμένα δίπλα σε κολόνες της ΔΕΗ και όλα αυτά. Αυτό το δείχνω γιατί είναι μέσα σε παιδική χαρά που παίζανε δεκάδες μικρά παιδάκια. Αναγκαστήκα να το πάρουμε από εκεί, έτσι κάποιοι. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Κυρίες και κύριοι, εκεί στην κυβέρνηση τουλάχιστον. Και μη μου πείτε ότι έχω κάτι με την κυβέρνηση. Ξέρετε πολύ καλά πώς τα είχα χώσει και στην προηγούμενη και θα τα χώνω και στη μεθεπόμενη. Εντάξει, εγώ δεν είμαι εξαρτημένος. Λεφτά δεν παίρνω από καμία κυβέρνηση. Όπως δεν ζήτησα για τον κορονοϊό ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτοί οι κάδοι που να μπαίνει μέσα το υγειονομικό υλικό, αυτές οι μάσκες να μπορούν να πετιώνται κάπου συγκεκριμένα και όχι σε κολόνες της ΔΕΗ, σε παιδικές χαρές, ενδεχομένως και στους κάδους απορριμμάτωσης που υπάρχουν τώρα. Και άνθρωποι ενδεχομένως με ειδική ενδυμασία που θα έχουν, κάποιος λέει να πάνε να τα μαζεύουν από αυτούς τους κάδους. Σε περίοδο πανδημίας που έχουμε. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω, έτσι. Όπως κάνουν πολλοί, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι το ένα. Είμαι θετικός σε αυτά που λέτε όλα. Δέχομαι ότι είναι έτσι η κατάσταση. Και δεν έχω λόγους να τα αμφισβητήσω. Αλλά έχει πολλά αλλά από πίσω. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις ΜΕΘ τώρα. Χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις, γιατί δεν έχετε φτιάξει ΜΕΘ. Έχουν περάσει τόσα χρήματα από τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Γιατί δεν κάνατε ΜΕΘ. Και τώρα συζητάμε γιατί δεν υπάρχουν ΜΕΘ. Λογικό είναι να γανακτεί ο κόσμος. Θα πρέπει να σε προβληματίσει κάτι. Η συμπεριφορά όλων των πολιτικών δεκαετίες τώρα έχουν φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Έχουν κάνει τον κόσμο να μην πιστεύει. Τους νέους ανθρώπους να μην πιστεύουν. Όταν χρόνια τώρα τους λέγατε πράγματα και άλλα κάνατε, όχι εσείς προσωπικά, οι κυβερνήσεις, έτσι, το επαναλαμβάνω γενικότερα, χρόνια πίσω τώρα, πώς περιμένετε ο νέος άνθρωπος εύκολα να πιστέψει. Από εκεί και πέρα. Πήρατε κάποια μέτρα. Στην αρχή λέτε ότι ξέρετε κάτι, 12.30 ώρα η εστίαση, ξέρω εγώ, μέχρι τις 10, μέχρι τις 12 η ώρα. Ωραία. Αφήστε να δούμε πώς θα πάει. Αφού τα τεστ που γίνονται, έτσι, είναι 10 φορές επάνω από αυτά που γινόντουσαν το Φεβρουάριο και το Μάρτιο. Αφήστε να δούμε πώς εξελίσσεται. Μην πηγαίνουμε για νέα μέτρα συνέχεια ενδεχομένως. Και θέλω να κλείσω με το εξής. Είχατε πει, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι τα χρήματα από τα πρόστιμα που θα δοθούν, έτσι, θα πάνε στη δημόσια υγεία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βγείτε δημοσίως, εσείς οι συνεργάτες σας, να μας πείτε πού ακριβώς πήγαν αυτά τα χρήματα. Πρέπει ο Έλληνας πολίτης κάποια στιγμή να γνωρίζουμε. Και επειδή ξέρω πολύ καλά ότι τα πρώτα δείγματα θέλετε να υπάρχει αυτό που λέμε διαφάνεια, πρέπει να βγείτε να μας πείτε αυτά τα χρήματα που αξιοποιήθηκαν στην υγεία αυτή τη στιγμή. Έτσι είπα, θα πάνε στην υγεία και στον κορονοϊό, για τον κορονοϊό. Λοιπόν, ή που σκέφτεστε να αξιοποιηθούν. Οφείλουμε να γνωρίζουμε. Τέλος πάντων, ας αλλάξουν τα δεδομένα στην υγεία. Να αρχίσει να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης πλέον. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Έτσι, ας γίνουμε όλοι όσο γίνεται λίγο πιο προσεκτικοί, ας φοράμε τις μάσκες, ας μαζευόμαστε λίγο νωρίτερα στο σπίτι, έτσι. Ας κρατάμε και αυτές τις αποστάσεις, 1,5-2 μέτρα. Ο Θεός να το κάνει βέβαια, πώς να γίνεις ένα λεωφορείο όταν είσαι, να πας στη δουλειά σου, τι απόσταση να κρατήσεις. Το λεωφορείο, για να κρατάς 2 μέτρα απόσταση, 1,5 μέτρο, πρέπει να χωρέσει 10 άτομα μέσα. Ενδεχομένως, κύριε Πρωθυπουργέ, μία λύση είναι να μην μπαίνουν και πάνω από 20 άτομα το πολύ μέσα στα λεωφορεία. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, υπομονή. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε. Οι γραμμές των ιατρικών συναντήσεων είναι ανοιχτές συνέχεια. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου, τον απλό κόσμο, για την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε αυτή εδώ την εκπομπή και τα τηλέφωνα που παίρνετε καθημερινά. Εντάξει. Τι άλλο. Λοιπόν, καλό βράδυ. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ζωντανά στον επίσημο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στους 89,5 κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Καλό βράδυ να έχετε.